Λοιπόν, είχαμε μια πολύ ωραία αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση στην Επιτροπή Εσωτερικών για το νομοσχέδιο των περιδήμων και τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θεωρώ ότι είμαστε σε έναν τελικό στάδιο στο οποίο έχει υπάρξει μια πολύ συγκεκριμένη ανταλλαγή απόψεων. Έχουν διαφανεί τα σημεία τριβής μεταξύ των κοινοβουλευτικών κομμάτων, τα οποία οφείλω να ομολογήσω και να καταθέσω την προσωπική μου εκτίμηση ότι είναι σε μια απόσταση στην οποία θεωρώ ότι υπάρχει δυνατότητα γεφύρωσης των όποιων διαφορών. Θα συνεχίσουμε την ερχόμενη εβδομάδα με έναν ξεκάθαρο στόχο, ο οποίος έχει συζητηθεί και υπάρξει μια συνεννόηση μεταξύ μας, ότι δηλαδή η πρόθεση όλων είναι να προσπαθήσουμε μέσα στην τρέχουσα περίοδο, στους επόμενους δύο μήνες, να αρθεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και το σύνολο των νομοσχεδίων για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής για ψήφιση. Θεωρώ ότι τα μηνύματα από την κοινωνία των πολιτών είναι ξεκάθαρα προς την κατεύθυνση όλων μας, ότι είναι κοινή η απέτηση πλέον για να υπάρξει αυτή η μεταρρύθμιση. Είμαστε πιο κοντά όσο ποτέ άλλοτε και θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία. Ενδεχόμενα με κάποιες συνενετικές παρεμβάσεις, ούτως ώστε να γεφυρωθούν οι όποιες διαφορές υπάρχουν, οι οποίες, επαναλαμβάνω, δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να αποτρέψουν αυτήν την μεγάλη μεταρρύθμιση στον τομέα της αυτοδιοίκησης.